μεταξοσκόλικας. Ο μεταξοσκόλιξ ή σύρ είναι η κάμπη ή κάμπια, σκουλίκι δηλαδή, του εντόμου που λέγεται βόμβιξ της μοραίας. Η κάμπια αυτή βγαίνει την άνοιξη από τα αυγά μιας πεταλούδας ή ψυχής με τέσσερα φτερά που σκεπάζονται με πολύ λεπτά λέπια. Γι' αυτό λέγεται λεπιδόπτερο. Σαν κάμπια ο μεταξοσκόλικας ζει 35 έως 40 ημέρες και τρέφεται με φύλλα μουριάς. Στο διάστημα αυτό αναπτύσσεται και αλλάζει 4 φορές που κάμισο. Τέλος, πάβει να τρώει. Τότε βγάζει από το σώμα της μια απυκνόρευστη ουσία που μόλις έρθει σε επαφή με τον αέρα πίζει και μεταβάλλεται σε νήμα. Με αυτό πλέκει σιγά σιγά το κουκούλι, κλείνεται μέσα σε αυτό και μεταμορφώνεται σε πεταλούδα. Αυτή το τρυπά και φεύγει για να γεννήσει τα αυγά της 300 έως 400 και έπειτα να πεθάνει. Τα κουκούλια που προορίζονται για μετάξι τα απλώνουν στον ήλιο ή τα βάζουν σε ζεστούς φούρνους με ανάλογη θερμοκρασία. Η θερμότητα σκοτώνει τα μέσα σε αυτά κλεισμένα έντομα πεταλούδες. Μετά από αυτά αρχίζει η βιομηχανική παραγωγή του μεταξιού. Η καλλιέργεια του μεταξοσκόλικα και κατ' επέκταση η βιομηχανική παραγωγή του μεταξιού αποτελούν τη σιροτροφία, που είναι σπουδαία πλουτοπαραγωγική πηγή.